με τον υποψήφιο Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Κώστα Γιώτη, στην καρδιά του καλοκαιριού, που δεν ξέρω, κύριε Γιώτη, για εσάς πόσο προσφέρετε για διακοπές ή για εντατικοποίηση του αγώνα σας. Θα σας πω, δεν προσφέρετε για διακοπές, παρά το ότι κάνει πολύ ζέστη και ο καιρός είναι πολύ υγρός και ζεστός. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές, διότι προχωράμε με αισιοδοξία και με δύναμη στα σχέδια τα οποία έχουμε καταστρώσει. Θέλω να πω, κύριε Γιαννιδάκη, ότι είμαι εξαιρετικά χαρούμενος, διότι καταφέρνουμε τώρα και πλαισιώνουμε το συνδυασμό μας με πρόσωπα αξιόμαχα και πολύ δυναμικά, με πρόσωπα τα οποία θα εντυπωσιάσουν τους συμπολίτες μου και θα τους συσπυρώσουν σε μια προοπτική νίκης και αλλαγής των πραγμάτων στο Δήμο Κορινθίων. Έτσι λοιπόν, αυτό το διάστημα καταρτίζουμε το συνδυασμό μας και καταρτίζουμε και το πρόγραμμά μας, ώστε πολύ σύντομα να παρουσιάσουμε στους συμπολίτες μας, και όταν λέω συμπολίτες μας εννοώ σε όλο το διευρυμένο Δήμο, ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο. Παράλληλα, παρακολουθούμε με προσοχή τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής και είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε κριτική, γόνιμη, επικοδομητική, αλλά σκληρή, διότι γίνονται τεράστια λάθη και παραλήψεις. Έτσι λοιπόν, είμαστε σε ένα στάδιο δημιουργικής, αν θέλετε, διαδικασίας και σε ένα στάδιο που χρειάζεται ένταση, κούραση και προσπάθεια. Δεν είναι λίγοι αυτοί, κύριε Γιώτη, που πιστεύουν ότι η πρώτη τετραετία του Καλλικράτη θα είναι καθοριστική για το νέο διευρυμένο Δήμο Κορινθίων. Θα παιχθούν, αν θέλετε, μεγάλες υποθέσεις, όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός, το λιμάνι, το κυκλοφοριακό, η ανάπτυξη της πόλης. Θα παιχθούν μεγάλα θέματα. Θα σας πω, κύριε Γιαννιδάκη, η πρώτη 3,5 χρόνια είναι τα πρώτα. Ναι. Θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, γιατί το μεγάλο στοίχημα θα είναι η συγχώνευση των δημοτικών υπηρεσιών, η συγχώνευση των Δήμων. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα με όρους αξιοπρέπειας όλων των συνδημοτών μας όλου του Δήμου. Δηλαδή και ο Κορίνθιος και ο Δημότης του Στεφανιού και του Αγγελοκάστρου να απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών. Θίγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί πρόσφατα και επισκέπτες συμπολίτες μας στη Σφεντόνα.gr μίλησαν ακριβώς για αυτό το θέμα, για τους πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Θα πρέπει λοιπόν, μια που συγχωνευόμαστε, να πάψουν να υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας μέσα στο Δήμο και να είναι όλοι ισότιμοι πολίτες με ίσες ευκαιρίες του Δήμου μας. Αυτό λοιπόν μας απασχολεί ιδιαίτερα και αυτό θα είναι το βασικό μας μέλημα. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε αναπτυξιακή δράση. Διότι η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια που θα βγάλει πολύ κόσμο στην ανεργία, δυστυχώς, και ο Δήμος θα πρέπει να είναι συμπαραστάτης και, αν θέλετε, θα είναι και ο μοχλός που θα δημιουργήσει απασχόληση, θα δημιουργήσει παραγωγικότητα, θα δημιουργήσει δηλαδή νέες ευκαιρίες. Όλα αυτά λοιπόν μας απασχολούν, και το τρίτο και κυριότερο είναι ότι θα πρέπει οι βασικές υποδομές ενός σωστού Δήμου να περάσουν σε όλο το Δήμο. Δηλαδή να λυθούν τα προβλήματα ίδρυυσης και του τελευταίου δημοτικού διαμερίσματος, να λυθούν τα προβλήματα αποχέτευσης τουλάχιστον όλων των παραλιακών οικισμών και των μεγάλων χωριών μας. Όλα αυτά είναι ζητήματα. Να προχωρήσει ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός με ένα νέο πρίσμα, ότι πλέον είμαστε μια πολεοδομική ενότητα. Και θα παραμείνω σε αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας. Αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, κύριε Γιώτη. Έτσι, και να αξιοποιήσουμε το μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό μας. Πώς? Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι δημότες πρέπει να είναι ισότιμα συμμέτοχοι στην πορεία και στη δράση του Δήμου. Έτσι λοιπόν, εμείς σχεδιάζουμε να εγκαταστήσουμε τη λεγόμενη ανοιχτή επικοινωνία, ώστε ο Δημότης να έχει λόγο και γνώση για αυτά που γίνονται στο Δήμο. Χαίρομαι που το ακούω εγώ, μέσα από ένα μέσο ηλεκτρονικής εφημερίδας που ακριβώς αγγίζει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας. Ήθελα λοιπόν να σας διακόψω προηγουμένως και να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουμε από τη μία τον καθρέφτη μιας όμορφης πόλης στο κέντρο, με το φλίσβο της, με τον πήγαζο, με τα συντριβάνια της, και να υπάρχουν γειτονιές που δεν έχουν ούτε μία πλατεία, ούτε μία παιδική χαρά. Υπάρχουν γειτονιές πρώτα απ' όλα που δεν έχουν καθαριότητα. Έτσι. Δεν έχουν δρόμους, δεν έχουν φωτισμό. Η λεγόμενη καθημερινότητα δεν είναι καθήκον μας, είναι υποχρέωσή μας, έτσι. Δεν είναι έργο. Το να πάω την άσφαλτο ή να πάω το φως σε μια γειτονιά ή να παίρνω τα σκουπίδια είναι η καθημερινή υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί να είναι κατακτήσεις, αλλά πρέπει να είναι καθημερινή ζωή του Δημότη. Αυτά λοιπόν πρέπει να επικεντρώσουμε, σε αυτά πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Και εκεί πρέπει να κινηθούμε για να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι έχουμε και το δυναμικό, δηλαδή τα πρόσωπα, αλλά έχουμε και τις ιδέες ώστε να μπορέσουμε να το πετύχουμε.
Καλή δύναμη για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Θα τα πούμε βεβαίως πολύ σύντομα και μετά τις Παναγίες που θα πούμε ακόμα πιο δυνατά. Θα ανεβούν οι θερμοκρασίες, κύριε Γιαννιδάκη. Πάντως, σας βλέπω χαμογελαστό και ιδιαίτερα αισιόδοξο. Θα σας πω. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για σας. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, γιατί πλέον είμαι στην ευχάριστη θέση. Όταν καταρτίζουμε τα τοπικά ψηφοδέλτια μέσα στα χωριά μας, σε κάθε δημοτικό διαδίκτυο, να έχουμε πλεώνασμα εκεί που οι άλλοι έχουν πρόβλημα και να λέμε τώρα τι κάνουμε, ποιον θα κόψουμε, πώς θα τον πείσουμε ότι πρέπει να στρατευτεί από άλλη θέση. Εγώ δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος και ιδιαίτερα αισιόδοξος. Αυτό δείχνει μια δυναμική που πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και θα μας οδηγήσει σε μια νικηφόρα και ελπιδοφόρα προοπτική. Και για το μην Δήμο ξεχνάτε μας ότι η τοπική κοινωνία από το επίσημο ξεκίνημά σας περιμένει από εσάς και κάτι που, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο δεσμευτήκατε. Βγήκατε κοντά σε νέους και περιμένει να δείξετε το νέο πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα σας πω, κύριε Γιαννιδάκη, κάτι. Ο Δήμος μας και οι Δήμοι γενικότερα, αν θέλουν να έχουν μέλλον, θα πρέπει να στηριχτούν στους νέους. Θα δείτε λοιπόν στο συνδυασμό μου πάρα πολλά νέα πρόσωπα, νέα παιδιά που θα τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν τη νέα μαγιά των αυτοδιοικητικών και των πολιτικών στελεχών. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί καταφέρνω να έχω νέους και θα δείτε ότι στο ψηφοδέλτιό μου ένα μεγάλο κομμάτι θα είναι από ηλικίες 20 έως 35 χρονών. Άρα δεν πρόκειται να απογοητεύσετε όλους αυτούς που πιστεύουν ότι θα στηριχθείτε και θα δώσετε ευκαιρίες στους νέους. Ακούστε, εγώ κατέβηκα για τους νέους, με αυτούς θα δουλέψω και θα δείτε ότι θα έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας, σας εύχομαι καλή επιτυχία, σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη που θα τα ξανασυζητήσουμε μέχρι το επόμενο ραντεβού μας. Και ξέρω ότι οι ευχές σας είναι ανυπόκριτες και εγκάρδιες και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ εύχομαι στους συνδημότες μου καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. Να είστε καλά, κύριε Γιωτή. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννιδάκη.